Καγιανάς είναι ένα έδεσμα που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Η βάση του είναι το αυγό και η ντομάτα. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, προσθέτουν και παντρεύουν τα δικά τους προϊόντα. Εμείς εδώ στη Μεσσηνία, στον Καγιανά, έχουμε προσθέσει το καλαματιανό μας το λουκάνικο που είναι με πορτοκάλι και το χοιρινό το παστό, το οποίο είναι αλατισμένο μια εβδομάδα σε χοντρό αλάτι μανιάτικο. Μετά το καπνίζουμε, γίνεται μια σύβραση και το έχουμε για όλο το χειμώνα μέσα σε λάδι. Σήμερα φτιάξαμε την μερακλίδη και την καλαματιανή. Χρησιμοποιήσαμε 80 γραμμάρια παστό κομμένο σε κύβους, 80 γραμμάρια λουκάνικο καλαματιανό με πορτοκάλι κομμένο σε ροδέλες, 50 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 10 γραμμάρια σκόρδο ψιλοκομμένα, σβήσαμε με λευκό κρασί μοσχοφύλερο από τη Μεσσηνία, χρησιμοποιήσαμε 100 ml ζωμό κοτόπουλο, ένα αυγό, μία ντομάτα τριμμένη και 50 ml έτοιμη σάλτσα ντομάτα. Αρωματίσαμε βέβαια με ρίγανη τα ηγέτου, αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το λουκάνικο και το παστό σε ένα τηγανάκι. Σβήνουμε με το λευκό κρασί, αφού πρώτα έχουμε προσθέσει και το σκόρδο. Προσθέτουμε μετά τη φρέσκια την ντομάτα, το ζωμό που χρησιμοποιούμε και την ντομάτα τη σάλτσα. Και μόλις πάρουν μια βράση, ρίχνουμε μέσα ένα αυγό σαν να κάνουμε έναν καγιανά. Πριν σφίξει πολύ ο καγιανάς, ρίχνουμε τα ζυμαρικά, ανακατεύουμε και είναι έτοιμη η μακαρονάδα μας. Τελειώνουμε με φρεσκοτριμμένη μυζήτρα. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν τη συνταγή. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Αν και φαίνεται υπέροχο από τη μυρωδιά, είναι τέλειο. Και βέβαια είναι αρωματισμένο με ρίγανη τα ηγέτου, έτσι. Μάλιστα. Νοστιμότατο. Σας αρέσει? Πάρα πολύ. Ωραία, στην υγειά σας. Στην υγειά σας.